Οι σκηνές είναι σοκαριστικές. Οι δικοκυκλοφόροι μπαίνουν στο καφέ στην περιοχή της Καταχαΐας και κρατώντας μαχαίρι απειλούν την ιδιοκτήτρια και την υπάλληλο για να τους δώσει τα χρήματα. Την ώρα που συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, ήταν μέσα στο κατάστημα η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, η φίλη μου και ένα ακόμη παιδί. Εκείνη τη στιγμή εξυπηρετούσα το παιδί που ήταν μέσα. Είδα κατά τη διάρκεια ότι σταμάτησε ένα μηχανάκι με δύο άτομα, αλλά δεν έδωσα σημασία. Βρισκόταν μπροστά στην είσοδο του μαγαζιού η ιδιοκτήτρια και τακτοποιούσε κάποια προϊόντα τέλος πάντων. Μπήκαν οι δράστες, έσπρωξαν, κλώτσαν την ιδιοκτήτρια. Ο ένας απειλούσε και επέμενε να του πούμε πού βρίσκεται το κουτί. Ο άλλος ήταν πάνω στην ταμιακή, εμένα μου είπε πέσε κάτω και μην μιλάς. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι υπάλληλος αλλά και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος έντρομες πέφτουν στο έδαφος και αγωνιούν για να μην τις πειράξουν οι θράσοι δακτυλιστές. Οι δύο άνδρες ανοίγουν τα μυακή μηχανή και βουτάνε ό,τι υπάρχει μέσα. Έπειτα μπαίνουν και στην κουζίνα και αφαιρούν και τα υπόλοιπα χρήματα. Περιμένουμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε να αποθέσει βασικά όλες μας τις ελπίδες στις αστυνομικές αρχές και πιστεύουμε ότι θα βγει κάτι καλό μέσα από όλο αυτό. Οι δύο γυναίκες δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους συνέβη, ενώ η αστυνομία εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.